Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε βράδυ στις πολιτικές παρεμβάσεις του ΑΧΑΙΑ. Θα ασχοληθούμε βεβαίως με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του πρώτου και του δευτέρου βαθμού. Αρχή με περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αρχή με τον υποψήφιο περιφερειάρχη στην Δυτική Ελλάδα, τον Βασίλη Χατζηλάμπρου, τον οποίο και καλησπερίζω. Πώς είστε? Καλησπέρα σας, μια χαρά. Υποψήφιος περιφερειάρχης για ακόμη μια φορά, έμπειρος για πολλούς αυτοδιοικητικός, το 2014 παραλίγο να κάνετε την έκπληξη. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι ανεβασμένη η παράταξη. Αυτό δείχνει η φωτογραφία της στιγμής σε σχέση με το 2019. Θα ήθελα να μου πείτε από ποιους στηρίζεστε. Είδα μια τελευταία προσθήκη τους οικολόγους και ένα κομμάτι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό καταγράφω εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, το οποίο, για να το πω απλά, βαρέθηκε να στηρίζει υποψήφιους που δεν προέρχονται από το χώρο, είναι πασοκογενείς, και το κόμμα να σύρεται πίσω από άλλες υποψηφίες και λένε καλύτερα ας στηρίξουμε κάποιον αριστερό. Δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που να μας στηρίζει. Υπάρχει μια αίσθηση ανθρώπων της αριστεράς οι οποίοι κοιτάνε προς τα μας, γιατί έχουμε δώσει κοινούς αγώνες και έτσι αυτό το συμμερίζονται και το σκέφτονται, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα οι άνθρωποι της παλιάς περιφερειακής αρχής που τους έβαλαν και επικεφαλής στο ψηφοδέλτιό τους, όταν απέναντι βρισκόμασταν σε 1000 ζητήματα. Πράγματι και οι οικολόγοι, η οικολογική κίνηση Δυτικής Ελλάδας δηλαδή, που μαζί δώσαμε διάφορες μάχες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κυρίως για αιωλικά, ανεμογεννήτριες, βιοποικιλότητα κλπ. Ένιωσαν ότι αφού δεν θα κατέβουν στις εκλογές, έχουν κάθε λόγο να μας υποστηρίξουν. Υπάρχει ένα νεολαίστικο κομμάτι που αυτό μας δίνει μεγάλη ελπίδα, γιατί είναι το πιο ζωντανό μας κομμάτι. Είναι και η ανανέωση του ψηφοδελτίου που έγινε με αυτά τα τμήματα, δηλαδή τα νεολαίστικα. Και γενικά νιώθουμε πιο καλά, ότι πατάμε πιο καλά από ότι το 19. Η αίσθηση είναι ότι ένας κόσμος που θύμωσε από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών έρχεται κοντά μας και δηλώνει πιο αποφασισμένος να κάνουμε βήματα, γιατί ακριβώς η παρουσία μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή σε όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια, ήμασταν παρόντες. Δεν είναι ζήτημα εμπειρίας, είναι ζήτημα πια ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί με τα χρόνια, και όχι μόνο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κυρίως έξω από αυτό, στους κοινωνικούς αγώνες της περιοχής μας. Άρα στηρίζεστε από ένα κομμάτι της αριστεράς, ένα κομμάτι των οικολόγων, υπάρχουν άλλες παρατάξεις, άνθρωποι από... το πολιτικό φάσμα το υπόλοιπο. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν και υποψήφοι και με το ΜΕΡΑ και με τη Λαϊκή Ενότητα κλπ. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει πια τη μικρή δική μας ιστορία σαν αντίσταση πολιτών. Πιο πολύ έχει σε εμάς, ας το πούμε έτσι, ένας κόσμος αναφορά παρά στα επιμέρους τμήματα των κομμάτων κλπ. Ποιοι είναι οι στόχοι σας? Στις τελευταίες εκλογές είχαμε καταφέρει να έχουμε δύο εκπροσώπους στην αυτοδιοίκηση. Ο ένας στην περιφέρεια, ο ένας από την ΑΧΑΙΑ, ο άλλος από την Ηλία. Θα έλεγα, χωρίς να είναι υπερφύαλος ένας τέτοιος στόχος, ότι μας έλειψε το κομμάτι της εκπροσώπησης της Ηλίας με τα τόσα θέματα, με τις φωτιές. Αναγκαστήκαμε εμείς να κατεβαίνουμε κάτω. Όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά το λέω ότι έλειψε το να έχει και η Ηλία έναν εκπρόσωπο με σχέση διαρκείας, ας το πούμε έτσι, στα περιφερειακά συμβούλια. Όμως, αν αυτός είναι ο στόχος μας, είναι λίγος. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δέσουμε με αυτά, με τις ανάγκες που έρχονται και την πενταετία που θα έρθει, θα είναι μπροστά μας, γιατί τα σχέδια της περιφέρειας όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος και τα ζητήματα της οικονομίας είναι μάλλον καταστροφικά. Δηλαδή όλη η λογική είναι κάντε μεγένθηση οικονομική ανεξαρτήτως κόστους ανθρώπινου και στο περιβάλλον. Ό,τι δηλαδή μελέτη έρθει, ό,τι επενδυτικό σχέδιο έρθει, βάλτε και τα υπόλοιπα λεφτά από το Ταμείο Ανασυγκρότησης και Βιωσιμότητας, και σημειώστε εδώ ότι είναι δανεικά αυτά τα λεφτά, δηλαδή στο χρέος μας προστίθενται 410 δις αυτή τη στιγμή το χρέος το ελληνικό και 580 το ιδιωτικό. Αυτά προστίθενται εκεί και δεν αξιολογούνται κάθε φορά η αποτελεσματικότητά τους από την κίνηση αυτών των χρημάτων μέσα στην οικονομία. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω ότι η πενταετία που έρχεται έχει θέματα, όπως είναι η Τριχονίδα στην Ατολακαρδανία, το να ξαναφτιάξεις την λίμνη Μουριά, να την επαναπλημμυρίσεις στην Ηλία, και κυρίως να δεις το ζήτημα της ανασυγκρότησης της Ηλίας μετά τις φωτιές. Γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε, είδατε που έκλεισαν 8 περιφερειακά τμήματα των ΕΛΤΑ, αυτά έκλεισαν σε ορεινές περιοχές, κατά κύριο λόγο.
Εδώ στην Αχαΐα έκλεισαν στην Ερυμάνθεια, στην Κατούνα στην Αιτωλακαρνανία, στην Βαρβάσενα και στην, και στο Βαρθολομιό, ας πούμε, στην Ηλία. Δηλαδή, στις πιο ακραίες περιοχές χάνονται υπηρεσίες που μετά μας φταίει ο κόσμος που φεύγει από τα ορεινά και μαζεύεται στις πόλεις. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα του να μείνει ο κόσμος στον τόπο του. Τι γεύση σας άφησε η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφερειακής Αρχής, της αντιπολίτευσης της υπόλοιπης? Υπήρχε, κύριε Χατζηλάμπρου, κλίμα ομόνοιας, σύμπνοιας, εάν θέλετε, αποτελεσματικής διαχείρισης της καθημερινότητας? Όχι, θα σας πω. Καταρχήν, το Περιφερειακό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει, έστειλε ένα νόμο το Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπίσει το ότι η πλειοψηφία δεν υπήρχε στον Περιφερειάρχη και του έδωσε απόλυτη πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή. Αυτό κρίθηκε 3 χρόνια μετά ως αντισυνταγματικό. Δηλαδή είχαμε μια λειτουργία αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική για 3 χρόνια. Έπαιρναν αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή και ήταν αρμοδιότητες που είχε το Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν τις βλέπαμε, έτσι, και ήταν στην Οικονομική Επιτροπή. Αυτό ήταν ένα στίγμα στην πορεία των πραγμάτων. Ήταν ο COVID που ήταν σημαντικό στο να μας αποκόψει από το ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, γιατί λειτουργούσαμε και εμείς με τηλεδιάσκεψη. Έτσι. Και αυτό έμεινε δηλαδή σαν μεικτές συνεδριάσεις. Κάποιοι από το τάμπλετ και από το σπίτι τους και κάποιοι μέσα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και σιγά σιγά αποξενώθηκε και είναι πολύ χαμηλά στη συνείδηση του λαού η εκτίμηση για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όμως νομίζω ότι και η αντιπολίτευση στο σύνολό της και η περιφέρεια έχει πάρει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και θεωρεί ότι είναι τα δικά της προγράμματα. Δεν είναι έτσι όμως. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανασυγκρότησης έχει έναν προσανατολισμό. Εκεί μπορείς να κουμπώσεις ορισμένες από τις ανάγκες σου. Όχι όλες όμως. Δηλαδή, το ότι έπεσε 20% κάτω η γεωργική και η κτηνοτροφική παραγωγή δεν σου δίνει προγράμματα για να τρέξεις και να βοηθήσεις εκεί. Πρέπει εσύ να κάνεις με δικούς σου πόρους προγράμματα. Και εκεί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εκεί η περιφέρεια. Η περιφέρεια υπάρχει μόνο στα ΕΣΠΑ και στο να βοηθήσει κάποιες επιχειρήσεις και σημειώστηκε εδώ αδιαφανώς, γιατί πολλές άλλες ήρθανε και δεν βοηθήθηκαν και είχαν το χαρακτηρισμό επιλαχόντες. Δηλαδή που σημαίνει ότι σε άλλες συνθήκες και με άλλα χρήματα θα μπορούσαν και αυτοί, ενώ είχαν σωστά χαρτιά, να επιχορηγηθούν. Διαβάζω όμως την Περιφερειακή Αρχή δηλώσεις τελεχών της να λένε ότι πάμε καλά, έχει αλλάξει κάτι. Για παράδειγμα στα ανεργία, την έχουμε μειώσει. Για παράδειγμα στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, που υλοποιούμε νέα έργα και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίες. Για παράδειγμα στην στήριξη όποτε υπήρξε ανάγκη, λόγω των δύσκολων συνθήκων που προείπατε, ή στον κοινωνικό τομέα. Μέρος των επιχειρήσεων. Και εκεί φημολογούνται αυτό που λέει ο καθένας, ότι οι μέτεροι είναι αυτοί. Εγώ δεν το δέχομαι έτσι, αλλά λέω την ίδια στιγμή ότι αδιαφανώς ευνοήθηκαν κάποιοι και πολλοί άλλοι που έφτασαν και σε εμάς. Με τα χαρτιά τους σωστά και είχαν την ένδειξη επιλαχόντες. Πολλούς από αυτούς εμείς τους στείλαμε και στον συνήγορο της επιχείρησης και του πολίτη. Και τους είπε ότι πράγματι είναι σωστά τα χαρτιά σας, δεν υπάρχουν χρήματα για να χορηγηθούν σε εσάς, σε μία άλλη φάση ίσως να ευνοηθείτε. Προσέξτε, υπάρχουν επιτυχίες στην περιφέρεια. Υπάρχει γενικά ένα άλλο κλίμα όπου υπάρχει μια μεγένθηση οικονομική στην Ελλάδα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή υπήρξαν χρονιές που ο κύριος Κατσιφάρας είχε 0 επενδυτικούς πόρους. 0. Όχι κάτι λίγο. Και σήμερα έχει 230 εκατομμύρια πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι σαφώς μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά όταν ο κόσμος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι στο κατώτερο σημείο όσον αφορά το εισόδημα, είμαστε η 13η περιφέρεια. Είναι την ίδια στιγμή ο υψηλότερος δείκτης κινδύνου φτώχειας και αποκλεισμού. Δεν εξισορρόπησαν αυτή η λειτουργία της περιφέρειας αυτή τη θέση των κατοίκων της περιφέρειας. Υπάρχει το θέμα της ανεργίας, που νομίζω ότι εκεί πρέπει να μας απασχολήσει λίγο. Έχει αλλάξει ο τρόπος που υπολογίζουν την ανεργία. Δηλαδή, δεν καταγράφεται όποιος φεύγει στο εξωτερικό. Δεν καταγράφεται εκείνος ο οποίος είναι τετραωρίτης και δεν του φτάνουν αυτά τα οποία παίρνει για να ζήσει, όμως δεν είναι στην κατηγορία άνεργος. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία που λέγεται άεργος, που είναι όσοι ήταν παλαιοί άνεργοι και δεν έχουν επί 3 μήνες αποδεδειγμένα ο ψάξιμο εργασίας. Έχει αλλάξει η κατηγοριοποίηση της ανεργίας. Γι' αυτό εμφανίζονται πολύ χαμηλά κάποια νούμερα. Τα οποία είναι και αντιφατικά, σημειώστε, γιατί παραμένει να είναι από τα στοιχεία της περιφέρειας, της Ελστάτ. Στο 25% η ανεργία των νέων.
Δεν μπορεί η γενική ανεργία να έπεσε σε μονοψήφιο και η ανεργία των νέων να παραμένει στο 24 και στο 25. Κάτι λάθος κάνουν στους υπολογισμούς και σας λέω ότι είναι ο τρόπος ανάδειξης των στοιχείων αυτών. Ήσασταν... Αλλά παρακαλώ, και η περιφερειακή, η περιφέρειά μας στο σύνολο των περιφερειών της Ευρώπης βρίσκεται στις κατώτερες θέσεις. Αν θέλουμε να έχουμε μια ματιά συγκριτική, δηλαδή μιλάμε για 268 περιφέρειες στην Ευρώπη και κατέχουμε τη 262 θέση, κάτι τέτοιο. Ήσασταν βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Δεν ξέρω αν υπήρξε νέα συνομιλία με την Κουμουνδούρου. Δεν ξέρω αν σας πρότειναν να είστε υποψήφιος περιφερειάρχης με τη στήριξη του κόμματος. Όχι. Δεν υπήρχε ούτε συνομιλία τέτοια. Πλέον έχουν αλλάξει οι δρόμοι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει σε εκείνες τις δυνάμεις οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Δεν θα δεχόσασταν. Όχι. Γιατί, σας το λέω πώς και γιατί. Ναι. Είναι σε άλλο μότο πια. Λέει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική για την Ελλάδα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι κάποια ψίχουλα περισσότερα στο κοινωνικό κράτος, κάποια διαφορετική αντιμετώπιση σε ορισμένα θέματα. Αυτό δεν φτάνει για να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θέλει να σκάψουμε πολύ βαθιά, να δούμε ακριβώς τις ρίζες της κακοδαιμονίας, όπως θα λέγαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και άρα μιλάτε με τη βάση του κόμματος, μάλλον με στελέχη. Προφανώς, με τους ανθρώπους της αριστεράς είμαι ζυμωμένος και μιλάω και είναι καθημερινή η επαφή που έχω. Αλλά όταν μιλάμε για χρήσματα και για τέτοια, είναι σαν να μιλάς με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και με αυτήν δεν έχω καμία επαφή. Είναι σαφές. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε την επικοινωνία μας μέχρι τις εκλογές. Άρα, προϊόντες του χρόνου θα έχουμε αρκετά να πούμε. Και αποκρισταλώσαμε τις βασικές θέσεις σας, ποιες σας στηρίζουν και πού πηγαίνετε. Και θέλω να πω ότι παρακαλώ, σε αυτή τη συγκυρία να έχεις πλεμόνι να μιλήσεις με την κοινωνία. Αυτό είναι σημαντικό. Να δεις δηλαδή τα θέματα της που μένουν έξω από τις προβληματικές των κομμάτων και γι' αυτό έχεις και αυτή την τεράστια αποχή από τις εκλογές. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή αισθάνεται η κοινωνία ότι δεν την παίρνει υπόψη. Mm-hmm. Αυτή είναι η δικιά μας η αγωνία. Mm-hmm. Ευχαριστώ τον επικεφαλής της Αντίστασης Πολιτών, υποψήφιο περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Βασίλη Χατζηλάμπρου. Σας ευχαριστώ πολύ.